Βλέπουμε ήδη μιλά, δεν ξέρω αν έχουμε φίλε, να το παρακολουθήσουμε. Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς αλλά και ιδιαίτερης τιμής σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ανταποδίδοντας αυτή τη θερμή λαμπρή φιλοξενία την οποία μου επιφυλάξατε πριν από 6 μήνες περίπου στο Πεκίνο, και σπέβδω να διευκρινίσω ότι την τιμή αυτή την επιφυλάξατε όχι στο πρόσωπό μου αλλά στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας τις σχέσεις μας πολύ περισσότερο από πριν και γενιάζοντας μια νέα περίοδο στις σχέσεις αυτές. Υπενθυμίζω ότι οι σχέσεις μας είχαν αναβαθμιστεί από το 2006 επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή, όταν η επένδυση της Κόσκο μετέτρεψε την προηγούμενη σχέση μας σε μια πραγματικά στρατηγική εταιρική σχέση. Μεσολάβησε η δική μου επίσκεψη στο Πεκίνο, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Σαγάη, πολύ πετυχημένη επίσκεψη, όπου είχαμε την τιμή να είμαστε μία από τις τιμόμενες χώρες, χάρη σε εσάς, χάρη στην πρωτοβουλία που είχατε πάρει όταν βρισκόμουν στο Πεκίνο. Και βέβαια η σημερινή επίσκεψη, η οποία, όπως είπα, επισφραγίζει αυτή τη νέα περίοδο των σχέσεών μας. 70 χρόνια πια από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ένα έτος σημαντικό, το οποίο κάνει και τον απολογισμό όλων των μεγάλων προσπαθειών που έχουν γίνει στην Κίνα και οι οποίες είναι ορατές από καθέναν καλόπιστο. Η Κίνα έχει κάνει τεράστιες πρόοδους και αυτές οφείλονται εν πολλής στη δική σας φυσιογνωμία, στη δική σας σοφία, στα δικά σας προσόντα ως ηγέτη και πολιτικού. Γιατί μέσα από τις δικές σας προσπάθειες και τη δική σας καθοδήγηση η Κίνα έχει κάνει αλματώδεις πρόοδους και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της και σε ό,τι αφορά το εξωτερικό. Στο εσωτερικό της δεν μπορεί να μην επισημάνει κανείς, και αυτό εμείς οι Έλληνες το εκτιμούμε ιδιαίτερα, την τεράστια προσπάθεια που κάνατε και κάνετε να αναβαθμίσετε το επίπεδο των συμπολιτών σας. Εκατομμύρια πλέον Κινέζοι δεν έχουν τα προβλήματα που είχαν γιατί ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σήμερα το επίπεδό τους έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Πρόοδους τεράστιες έχετε κάνει στην οικονομία, στην παιδεία, στην τεχνολογία και σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εικόνα της Κίνας. Η Κίνα είναι πλέον σήμερα κατά γενική ομολογία παγκόσμιος παράγοντας στην οικονομία και ένας πραγματικά μοχλός ανάπτυξης παγκοσμίου επίπεδου λόγω των επιτευγμάτων της. Τεράστια σημασία προς αυτήν την κατεύθυνση έχει η πρωτοβουλία την οποία εσείς εμπνευστήκατε και την οποία καθοδηγείτε. Ο νέος δρόμος του μεταξιού. Αυτός ο δρόμος, ο οποίος ό,τι αφορά εμάς τους Ευρωπαίους, φέρνει την Κίνα πολύ πιο κοντά στην Δύση, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη γενικότερα. Εμείς μετέχουμε, όπως είναι γνωστό, στην πρωτοβουλία αυτή και θα μετάσχουμε ακόμη πιο έντονα, όπως μετέχουμε και στην συμπληρωματική με τον δρόμο του μεταξιού, πρωτοβουλία 17-1, που, όπως είναι γνωστό, αφορά τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, που επαναλαμβάνω όμως δεν είναι χωριστή, είναι συμπληρωματική συμφωνία. Χαίρομαι δε γιατί αυτό που συμφωνήσαμε στην Κίνα, το επαναλαμβάνουμε και εδώ, το ότι όλη μας συνεργασία, όπως και η συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάντα ευπρόσδεκτη, γίνεται αποκλειστικά πάνω στη βάση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ό,τι συμφωνούμε, ό,τι πράττουμε, γίνεται μόνο πάνω στη βάση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, δοθέντως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο ό,τι επιτρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό γεκτημένο είναι δυνατόν να πράξουμε, αλλά ό,τι μας επιτρέπει αυτό το δίκαιο και αυτό το γεκτημένο, να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε, θα το πράξουμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε στο μέτρο που μας αναλογεί το δρόμο της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης χαιρετίζω την γενναία δήλωση την οποία είχατε κάνει την εποχή εκείνη στο Πεκίνο και ξέρω ότι σας εκφράζει βαθιά και εσάς και την Κίνα ότι είστε υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης. Υπέρ ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο θα επιτρέψει την Ευρώπη να παίξει το δικό της πλανητικό ρόλο. Γιατί κύριε Πρόεδρε, συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη έχει να παίξει έναν πλανητικό ρόλο. Και ο ρόλος αυτός είναι εκείνος που αφορά την υπεράσπιση αρχών και αξιών που μας είναι κοινές, δηλαδή της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα στηρίζουμε. Αυτή τη συνεργασία την στηρίζουμε πάνω σε μια στέρεη αντιρρίδα. Αυτή η στέρεη αντιρρίδα είναι οι πολιτισμοί μας. Δύο πανάρχιοι πολιτισμοί. Με κοινές αρχές, κοινές αξίες. Μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένα πράγματα. Πάντως οι διαφορές τους όχι μόνο δεν χωρίζουν τους πολιτισμούς αυτούς,
διαλεκτικά τους συμπληρώνουν και τους ενώνουν. Και αναφέρω τούτο για το τι σημαίνει κοινότητα πνεύματος πολιτισμού μας. Στο κέντρο είναι ο άνθρωπος. Και όπως ο Αριστοτέλης είχε πει, ο άνθρωπος μόνο σε κοινωνία μπορεί να ζήσει, είναι κοινωνικών, άλλο τόσο και οι κοινωνίες που χτίζουμε είναι κοινωνίες που έχουν την τάση να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το γονίδιο, ας το πω έτσι, του ανθρώπου είναι κοινωνικό, αλλά και το γονίδιο των κοινωνιών που φτιάχνει ο άνθρωπος είναι επίσης να επικοινωνούν οι κοινωνίες μεταξύ τους, όχι να συγκρούονται. Οι συγκρούσεις είναι παθογένειες, δεν είναι ο κανόνας. Κατά τούτο λοιπόν δίνουμε απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι μιλούν για δήθεν σύγκρουση των πολιτισμών. Οι πραγματικοί πολιτισμοί, κύριε Πρόεδρε, εμείς οι Έλληνες, εσείς οι Κινέζοι, το γνωρίζουμε καλά, δεν συγκρούνται. Οι πραγματικοί πολιτισμοί διαλέγονται μεταξύ τους. Οι πραγματικοί πολιτισμοί χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας και γκρεμίζουν τείχη διαχωρισμών. Και πάλι καλώς ορίσατε στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εμείς οι Έλληνες χαιρόμαστε που υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που είπα προηγουμένως, δηλαδή το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ανοίγουμε το δρόμο στην Κίνα προς την Ευρώπη, συνεργαζόμαστε και η συνεργασία μας αυτή μας επιτρέπει αμοιβαίως να διαδραματίσουμε το ρόλο που μας αναλογεί και που μας αρμόζει. Και το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί άλλο ένα κοινό σημείο των πολιτισμών μας είναι τούτο που δείχνει και το μεγαλείο τους. Η σχέση μας, η συμπόρευσή μας δεν μετριέται με την έκταση του εδάφους και με τον αριθμό των κατοίκων. Μετριέται μόνο με τη δύναμη της ψυχής των λαών να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ιστορίας. Καλώς ορίσατε. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παυλόπουλε, είναι μεγάλη μου χαρά που επισκέπτομαι την Αθήνα μετά από πρόσκλησή σας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω και εσάς και τη χώρα σας για την πολύ θερμή και ευγενική φιλοξενία που προσφέρετε σε μένα προσωπικά και την αντιπροσωπή μου. Οι χώρες μας είναι κληρονόμοι δύο μεγάλων πολιτισμών και γι' αυτό το λόγο τα συναντώνται. Πριν από 2.500 χρόνια, οι αρχαίοι Έλληνες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στον τομέα της λογοτεχνίας, της τέχνης, της φιλοσοφίας και των επιστημών. Και πραγματικά η συμμετοχή σας είναι τεράστια στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Κατά την χρυσού αιώνα του ελληνικού πολιτισμού, η Κίνα ζούσε την ακμή του πολιτισμού της. Έχω μεγάλες προσδοκίες και για το μέλλον. Και η Κίνα και η Ελλάδα έχουν κληροδοτήσει μεγάλους πολιτισμούς και οι λαοί μας αγωνίστηκαν σκληρά για να οικοδομήσουν μια σύγχρονη χώρα. Έφτασα στην Ελλάδα χθες το βράδυ και ήδη διαισθάνθηκα την ατμόσφαιρα, ένιωσα τον ελληνικό πολιτισμό. Και το λέω αυτό ως προερχόμενος από τον ανάρχαιο κινέζικο πολιτισμό. Ξέρω ότι οι λαοί μας είναι πολύ περήφανοι για την πολιτιστική τους κληρονομιά και ξέρω επίσης ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί μπορούν ακόμα σήμερα να μας διδάσκουν. Οι ανταλλαγές επιτρέπουν στους πολιτισμούς να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να θρέψουν την πρόοδο των κοινωνιών. Γι' αυτό δεν μιλάμε μόνο για συνεργασία δύο χωρών, αλλά δύο μεγάλων πολιτισμών. Ο Ηράκλειτος είπε κάποτε ότι τα πάντα ρί, ο κόσμος γνωρίζει μια αλλαγή την εποχή αυτή που δεν είχε γνωρίσει για αιώνες. Ελπίζω ότι οι χώρες μας θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και θα στηριχθούν στους αρχαίους πολιτισμούς τους για να προωθήσουν τις διαπολιτιστικές συναλλαγές με ανοιχτό μυαλό και ότι οι δύο πανάρχαιοι πολιτισμοί μας θα λάμπουν στη νέα εποχή.